Καλησπέρα. Είναι Αύγουστος. Φτάσαμε κιόλας στην πρώτη τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Μία και σήμερα, που λέγαμε και ο στρατό. Το Spirito.net βέβαια παραμένει πιστό στο ραντεβού του μαζί σας και είναι εδώ για να σας προτείνει ενδιαφέρουσες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αν έχετε smartphone, σκανάρετε το QR code που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης με το κινητό σας και μπείτε απευθείας στο www.tospirito.net. Όλος ο πολιτισμός με μία κίνηση. Ήχο της νοσταλγίας του Ελίτη στο μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου. Η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ο Στέφανος Κορκολής συνυπογράφουν ένα ρεσιτάλ για φωνή και πιάνο αφιερωμένο στον νομπελίστα ποιητή. Οι προσανατολισμοί σε μουσική Λία Ανδριόπουλου αλλά και τραγούδια Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Λάγιου και Τρανουδάκη είναι ένα αφιέρωμα στο μελοποιημένο Ελίτη. 10 και 11 Αυγούστου. Φύγαμε για Επιδαύρο. Θα έφτανες μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου για την οικογένειά σου. Αν ναι, τότε να δεις την ελληνική ταινία «Χωρίς σύνορα», που ξεκινάει με μία δολοφονία και συνεχίζει παρουσιάζοντάς μας αναδρομικά την ιστορία του Κυρθανάση, ενός πλανόδιου πολιτή που ζει στην Πλάκα. Πρωταγωνιστούν Γιώργος Βογιατζής, Γιώργος Χωραφάς, Σπύρος Παπαδόπουλος και πολλοί άλλοι. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι ο μήνας θα γινόταν χρόνια. Η Μίλα εξαφανίστηκε. Φοβάμαι πως δεν υπάρχει τρόπος. Ήταν σχεδόν δική σου και η δαιμονία, αλλά. Να πας να τη δεις. Στην Αμερική την πήγαν, όχι στο φεγγάρι. Θα μπεις από το Μεξικό. Και πώς θα περάσει χωρίς βίζα. Δεν χρειάζεται, μωρέ, βίζα. Οι περισσότεροι έτσι μπαίνουν στην Αμερική. Θα τη δεις. Στο υπόσχομαι. Στο αρχαίο θέατρο του Πυθαγόριου στη Σάμο, από 6 έως 12 Αυγούστου, θα εξελιχθεί το 3ο Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών. Συμμετέχουν μουσικοί από την Ισλανδία, τη Γερμανία, την Αμερική, τη Μεγάλη Βρετανία, την Τουρκία, το Ισραήλ και φυσικά την Ελλάδα. Το καλύτερο στην όλη υπόθεση είναι πως το Φεστιβάλ Σάμο, πέρα από την προώθηση της συμφωνικής μουσικής, στοχεύει στην αυτοσχεδιαστική συνύπαρξη όλων των καλλιτεχνών επί σκηνής. Μια πικρή κωμωδία που αφορά τόσο έναν 18άρη όσο και έναν 60άρη. Είναι το έργο του Ντάριο Φω, η κωμωδία του τυχαίου θανάτου ενός αναρχικού, που περιοδεύει στη χώρα στη σκηνοθεσία Σπύρου Παπαδόπουλου, ο οποίος είναι και ο πρωταγωνιστής. Η σχέση μας με την εξουσία στο μικροσκόπιο. Το φιλαράκι σου ο χορευτής ρε ομολόγησε πως αυτός έβαλε τη βόμβα στην αγούτη. Ρε, Μπορεί το γέλιο να νικήσει τα τάγκς. Οι Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέπας, σκηνοθετώντας και διασκευάζοντας το έργο «Να ζει κανείς ή να μη ζει», απαντούν πως ναι. Η ερωτική φαρσοκομωδία με φόντο την Πολωνία επί γερμανικής κατοχής περιοδεύει στη χώρα με πρωταγωνιστές την Κάτια Δανουλάκη, τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και πολλούς άλλους. Άννα! Δεν αυτό που νομίζεις, αγάπη μου. Πρέπει να φύγουμε από εδώ μέσα. Γιατί? Άπτυγες τα απορρελήθεια. Θέλω να ζήσουμε μαζί. Να ζει κανείς ή να μη ζει. Η ντουή απορία. Πατάει η γυναίκα μου, σκυνηγάει η Γεστάπο και είμαι και χάλια στον Άμλετ. Το καλοκαίρι των περιοδιών είναι αυτό που ζούμε. Ο Κώστας Κόκλας ταξιδεύει στην Ελλάδα με τις εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου και το www.tospirito.net τον συνάντησε για μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Δείτε ένα απόσπασμα. Οι χώροι που θα παρουσιάσουμε την παράσταση θα είναι ως επιτοπλίστων αρχαία θέατρα. Τόποι με ιδιαίτερη ενέργεια και που προσφέρουν ξεχωριστές εμπειρίες και συγκινήσεις στους ηθοποιούς. Από τη μικρή εμπειρία που έχω εγώ και από ό,τι μου έχουν μεταφέρει συνάδελφοι που τους εμπιστεύομαι πάρα πολύ, είναι χώροι οι οποίοι είναι σύμμαχοι με τον ηθοποιό, επειδή είναι φτιαγμένοι για τον ηθοποιό και για αυτού του είδους τα θεάματα, όπως είναι η κωμωδία μας, η εκκλησιάζουση. Τέλος για σήμερα. Περισσότερος πολιτισμός αυγουστιάτικος στο www.tospirto.net. Καλό σας βράδυ. Ραντεβού αύριο.